Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο 61ο επεισόδιο του podcast. Το σημερινό επεισόδιο έχει τίτλο «Το τρίτο πρόσωπο. Γιατί είναι εξαιρετικά ηλίθιο να τα φτιάξεις με έναν παντρεμένο ή με μία παντρεμένη, με έναν δεσμευμένο ή με μία δεσμευμένη». Στο live που κάναμε στο κανάλι μας στο YouTube την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024, μια φίλη δήλωσε συγκλονισμένη μετά την ακρόαση του επεισοδίου 59. Σας υπενθυμίζω ότι το 58ο επεισόδιο του podcast είχε θέμα το φαινόμενο της απιστίας, τα είδη της απιστίας, τα αίτια της απιστίας και την πρόληψη της απιστίας. Το 59ο επεισόδιο είχε θέμα το βαθύ τραύμα της απιστίας και το 60ο επεισόδιο, δηλαδή το προηγούμενο, είχε θέμα την θεραπεία του τραυμάτου της απιστίας. Αν μπορεί ένας άνθρωπος που έχει τραυματιστεί βαθιά ψυχικά από την απιστία να αναρρώσει και αν μπορεί ένα ζευγάρι και μια σχέση να επιβιώσει μια απιστία. Η φίλη που σας αναφέρω, η οποία έκανε αυτά τα σχόλια στο live στο κανάλι μας την Παρασκευή 14 Ιουνίου. Όσοι είστε στο κανάλι γνωρίζετε ότι έχουμε μια νέα συνήθεια, μια νέα παράδοση τους τελευταίους μήνες, κάθε Παρασκευή βράδυ στις 9, τώρα θα το βάλουμε πιο αργά, που είναι καλοκαίρι, θα το βάλουμε στις 10.30, έχουμε μια ζωντανή εκπομπή, ένα live στο οποίο συζητούμε το θέμα που έχουμε ορίσει από προηγουμένως. Στο live αυτό, λοιπόν, η φίλη παραδέχθηκε, μας έγραψε δηλαδή στο chat, πως το παρελθόν τα είχε φτιάξει με παντρεμένους σε δύο περιπτώσεις. Είναι ετεροφιλόφιλη γυναίκα και έγραψε ότι ντρέπομαι, αλλά το ομολογώ ότι στο παρελθόν είχα δύο περιπτώσεις τις οποίες δημιούργησα σχέση με παντρεμένο και ήμουν το τρίτο πρόσωπο. Η ίδια ήταν δεσμευμένη όταν συνέβαιναν αυτά και περνούσε μια δύσκολη περίοδο στη ζωή της, με ζητήματα σωματικής υγείας αλλά και ψυχικής κατάπτωσης. Όπως μας έγραψε, μέχρι να ακούσει το 59ο επεισόδιο, εστίαζε στο πώς η ίδια ταλαιπωρήθηκε από μία σχέση με παντρεμένο. Δύο σχέσεις σε αυτή την περίπτωση. Μετά που άκουσε το 59ο επεισόδιο, ένιωσε συγκλονισμό, επειδή συνειδητοποίησε πόσο πόνο βίωναν οι σύντροφοι των παντρεμένων πρώην της από την απιστία. Γιατί σε εκείνο το 59ο επεισόδιο του podcast αναφέρθηκε ότι ακόμη και αν δεν γνωρίζεις γνωστικά για την απιστία, βιώνεις τραύμα όταν ο σύντροφος σου ή η σύντροφος σου σε απαντά. Η γυναίκα αυτή που σχολίασε στο live είναι ένας άνθρωπος που ψυχοεκπαιδεύεται και ψυχοθεραπεύεται και προσπαθεί για την πνευματικότητα. Της ανέφερα λοιπόν σε εκείνο το live ότι σε αυτό το επεισόδιο που παρακολουθείτε τώρα, το 61ο, θα εστιάσουμε στο τρίτο πρόσωπο. Το είχα ήδη προγραμματισμένο, αλλά το αφιερώνω εξαιρετικά σε αυτή τη φίλη. Γιατί είναι ηλίθιο, λοιπόν, να τα φτιάξεις με έναν άνθρωπο παντρεμένο ή με έναν άνθρωπο δεσμευμένο, άνδρα ή γυναίκα? Έχω ψάξει στο λεξικό του Τριανταφυλλίδη τον ορισμό της λέξης ηλίθιος. Ηλίθιος, ηλίθια, ηλίθιο. Είναι κάτι ή κάποιος που χαρακτηρίζεται από έλλειψη εξυπνάδας. Για παράδειγμα, ο ηλίθιος άνθρωπος ή πρόκειται για ηλίθιο πρόσωπο. Έχει μία φράση εδώ πέρα το λεξικό του Τριανταφυλλίδη που είναι έτσι αρκετά ταιριαστή με τον τίτλο που έχω βάλει. Είναι τουλάχιστον ηλίθιο να ελπίζει σε κάποια βοήθεια από αυτό. Επίσης, ηλίθιος είναι κάποιος που ενεργεί επιπόλαια, απερίσκεπτα και ανόητα. Θα είσαι ηλίθιος αν αφήσεις τέτοια δουλειά, αν πουλήσεις το σπίτι, αν κάνεις το ένα ή το άλλο. Μην είσαι ηλίθιος. Πρόσεχε τι πας να κάνεις. Ηλίθιο ατύχημα ή λάθος είναι κάτι που θα μπορούσε κανείς να το προβλέψει. Επίσης, ηλίθιος είναι ένας που είναι εύπιστος, αφελής. Δεν χρειάζεται να διαβάζω περισσότερα από τον ορισμό. Ο άνθρωπος ο οποίος προχωρεί εν γνώση του στην επιλογή
να τα φτιάξει με κάποιον ή κάποιαν που είναι ήδη δεσμευμένος, δεσμευμένη ή παντρεμένος, παντρεμένη, κάνει μια ηλίθια επιλογή. Και θα εξηγήσω στη συνέχεια γιατί. Έχω εδώ πέρα 13 λόγους για τους οποίους θεωρώ ως ψυχολόγος ηλίθια επιλογή να τα φτιάξει κάποιος με κάποιον παντρεμένο ή με κάποιαν παντρεμένη, με κάποιον που ήδη βρίσκεται σε μια άλλη σχέση. Δεν διάβασα καθόλου τη βιβλιογραφία προτού προετοιμαστώ για το podcast αυτό και ο λόγος είναι ότι ήθελα μέσα σε αυτό το επεισόδιο να σας μεταφέρω τη δική μου κλινική πείρα από τόσα χρόνια που μαθαίνω ιστορίες ανθρώπων. Έχω εργαστεί για πάνω από 20 χρόνια ως ιδιώτης ψυχολόγος με ενήλικες και ζευγάρια και επίσης έχει 13 χρόνια που λαμβάνω καθημερινώς ιστορίες ανθρώπων που θέλουν να μου τις διηγηθούν μέσω του email μου αρχικά και τώρα πολλοί από εσάς μου τις στέλνετε ως μηνύματα στα διάφορα κοινωνικά δίκτυα που διατηρώ προφίλ ή τα γράφετε τις ιστορίες σας στα σχόλια κάτω από τα βίντεο. Και επίσης στο κανάλι μας στο YouTube έχουμε μια αρκετά καλά οργανωμένη συμμετοχή όπου τόσο στο δεύτερο επίπεδο της συμμετοχής κάθε Τρίτη κάνουμε live συζήτηση στο Book Club όπου οι άνθρωποι έχουν την ευκαιρία να μιλήσουν για το περιεχόμενο του βίντεο που ανεβαίνει κάθε Δευτέρα για όλους όσοι βρίσκονται στη συμμετοχή όπου διαβάζουμε και σχολιάζουμε από κάποιο ψυχοεκπαιδευτικό βιβλίο. Εκεί στο Book Club ακούγονται ιστορίες. Κάθε Τετάρτη βράδυ έχουμε τη ζωντανή μέσω Zoom ψυχοεκπαιδευτική συνάντηση της ομάδας των γυναικών στο τέταρτο επίπεδο. Κάθε Πέμπτη βράδυ έχουμε μέσω Zoom τη ζωντανή ψυχοεκπαιδευτική συνάντηση της ομάδας των ανδρών που βρίσκονται στο πέμπτο επίπεδο και μια φορά το μήνα έχουμε το webinar που είναι για όσους βρίσκονται στο τρίτο επίπεδο και πάνω, όπου επίσης πέραν από τη διδασκαλία βασικών θεωρητικών εννοιών της ψυχοεκπαίδευσης γίνεται και μοίρασμα. Έχω ακούσει κυριολεκτικά δεκάδες χιλιάδες ιστορίες ανθρώπων οι οποίοι βρέθηκαν στη θέση του να είναι το τρίτο πρόσωπο. Επίσης έχω δουλέψει για χρόνια θεραπευτικά με ανθρώπους που ήταν τα τρίτα πρόσωπα σε σχέσεις άλλων ανθρώπων. Επιθυμώ το επεισόδιο αυτό να περιέχει τις προσωπικές μου διαπιστώσεις μέσα από την αξιολόγηση και την γνώση δεκάδων χιλιάδων περιστάσεων και περιπτώσεων και περιστατικών, αν θέλετε. Γι' αυτό δεν έχω ανοίξει τη βιβλιογραφία, όχι γιατί βαριόμουν να διαβάσω ότι γράφουν άλλοι συναδελφοί ή τι βρίσκουν οι ερευνητές, γιατί ήθελα να σας μεταφέρω μέσα από αυτό το επεισόδιο όσο μέρος γίνεται από την κλινική μου πείρα. Λοιπόν, έχω βρει 13 λόγους για τους οποίους είναι ηλίθιο να είσαι το τρίτο πρόσωπο. Να τα φτιάξεις δηλαδή με κάποιον ή με κάποιαν που ήδη είναι πρώτο πρόσωπο σε άλλη σχέση, σοβαρή σχέση, αποκλειστική σχέση με ένα δεύτερο πρόσωπο. Και εσύ να είσαι το τρίτο. Και αυτό που επιθυμώ είναι να σας πείσω για το ότι είναι ηλίθιο να μπαίνει κανείς σε τέτοια διαδικασία. Δεν πρόκειται να σας μιλήσω με όρους ηθικής. Η ηθική είναι ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με το πώς η κοινωνία βλέπει και κρίνει κάποιες πράξεις, συνήθειες ή συμπεριφορές. Πάλι στο λεξικό του Τριανταφυλλίδη, η ηθική ορίζεται ως το σύνολο των θεσμοθετημένων κανόνων μιας κοινωνίας που καθορίζουν τη συμπεριφορά των ατόμων με βάση το κοινωνικά αποδεκτό, το κοινωνικά καλό και το κοινωνικά κακό. Πέρα από την έννοια της όποιας ηθικής, είτε πρόκειται για βικτοριανή ηθική, είτε πρόκειται για την τρέχουσα κοινωνική ηθική, είτε πρόκειται για τη θρησκευτική ηθική ή κάποια φιλοσοφική ηθική ή ακόμη και για σεξουαλική ηθική, υπάρχει ο παράγων της ποιότητας ζωής και της ευδαιμονίας των ανθρώπων που κάνουν αυτές τις πράξεις και επιλογές. Δεν συμφέρει, είναι ηλίθιο, ανόητο να επιλέξεις να μπεις σε σχέση με παντρεμένο
παντρεμένη, δεσμευμένο, δεσμευμένη. Ξεκινώ από αυτό, ότι δεν με αφορά η ηθική, επειδή είμαι ψυχολόγος, δεν είμαι φιλόσοφος που να ασχολούμαι με την ηθική, ούτε είμαι θεολόγος που να ασχολούμαι με τη θρησκευτική ηθική, ούτε είμαι μία κουτσομπόλα που στέκομαι σε ένα παράθυρο και ασχολούμαι με τη σεξουαλική ηθική των ανθρώπων στην γειτονιά. Είμαι ψυχολόγος και αυτό που με ενδιαφέρει είναι η ποιότητα της ζωής των ανθρώπων και τις γνώσεις που έχω για συνθήκες και καταστάσεις οι οποίες εξευτελίζουν την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων, θέλω να τις μοιραστώ μαζί σας για να σας προστατεύσω από αχρίαστη και αν θέλετε ηλίθια ταλαιπωρία. Πάμε λοιπόν στον πρώτο λόγο για τον οποίο είναι ηλίθιο να τα φτιάξεις με κάποιον που ήδη είναι αλλού. Όταν γίνεσαι εν γνώση σου το τρίτο πρόσωπο, μπαίνεις σε μια σχέση όπου σίγουρα δεν θα έχεις όλα τα δικαιώματα μιας σχέσης. Δεν θα μπορείς να επικοινωνήσεις με το εντός εισαγωγικών ντέρι σου ανά πάσα στιγμή. Τα Σαββατοκύριακα και οι γιορτές είναι ιδιαίτερα μοναξιασμένες και ενοχλητικές για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι τρίτα πρόσωπα. Μπορεί τις καθημερινές ημέρες μιας εβδομάδος, τις εργάσιμες ημέρες, ένας άνδρας που είναι το τρίτο πρόσωπο ή μία γυναίκα που είναι το τρίτο πρόσωπο να γνωρίζει ότι την τάδε ώρα, για παράδειγμα στις 4:30 που σχολνάει ο παντρεμένος με τον οποίο πηδιέμαι ή παντρεμένη με τον οποίο πηδιέμαι, με συγχωρείτε για την επιλογή λέξεων, είναι ακριβώς για να δώσω το νόημα του τι ακριβώς σημαίνει τα φτιάχνω με έναν παντρεμένο ή με μια παντρεμένη ή τα φτιάχνω με έναν δεσμευμένο ή με μια δεσμευμένη. Γνωρίζει το τρίτο πρόσωπο λοιπόν ότι μια συγκεκριμένη ώρα, μετά που θα σχολάσει ο άνθρωπος αυτός, μετά που θα πάει τα παιδιά, αν έχει παιδιά στα φροντιστήρια, θα πεταχτεί για μια συνάντηση. Οι οποίες συναντήσεις αυτές γίνονται συνήθως στα σπίτια του τρίτου προσώπου ή σε φτηνά ξενοδοχεία, στα Σεντόνια των Πολών, και έχουν το πρόγραμμα του ότι οι δύο άνθρωποι βρίσκονται και συνευρίσκονται. Μπορεί να κάνουν και καμιά κουβέντα πριν να πηδηχτούν και καμιά κουβέντα μετά και κανένα τσιγάρο αν είναι καπνιστές, μπορεί να λένε και καμιά υπόθεση και ξέρουν ότι την τάδε ώρα, για τόση ώρα, για τόσα λεπτά ή για μια ώρα, για μια μισή ώρα θα έχω τη σεξουαλική μου συνάντηση. Που είτε έχω διάθεση είτε δεν έχω, θα κάνω σεξ, είτε έχω χρόνο ή δεν έχω χρόνο για να βρεθώ, θα κάνω χρόνο για να βρεθώ, γιατί ξέρω ότι αυτόν τον άνθρωπο δεν μπορώ να το συναντήσω άλλες ώρες, πέρα από αυτές τις ώρες που ξεκλέβει από το τέρι του, από το τέρι της, από την οικογένεια του, από την οικογένεια της για να με συναντήσει, και γνωρίζω ότι σε καθημερινές μέρες, σε εργάσιμες μέρες, έχουμε κάποιες ορισμένα συγκεκριμένα ραντεβού, τα οποία συχνά ανατρέπονται. Δηλαδή μπορεί να κάθεται κάποιος να περιμένει ότι ώρα 3 θα έρθει το πρόσωπο με το οποίο έχει αυτή τη σχέση για να βρεθούν και να μην έρθει. Και να στείλει ένα μήνυμα και να πει «Sorry μωρό μου, συνέβη και το τάδε και το τάδε και δεν μπορώ να έρθω». Ή να μην επικοινωνήσει και καθόλου. Να παίρνει το τρίτο πρόσωπο τηλέφωνο και να μην απαντάει ή να του κάνει ghosting. Τέλος πάντων, στις εργάσιμες ημέρες, ένας παντρεμένος ή μία παντρεμένη που απαντά την ώρα της εργασίας ή την ώρα που βρίσκεται μόνος μόνη στο σπίτι χωρίς το άλλο πρόσωπο, τον άλλο ενήλικα, μπορεί και τηλέφωνο να παίρνει και μηνύματα να στέλνει και βιντεοκλήσεις να κάνει και να υπάρχει μία αλφα επικοινωνία. Όταν όμως είναι γιορτές, όταν είναι διακοπές, όταν είναι Σαββατοκύριακα, μπορεί να περάσει ολόκληρο Σαββατοκύριακο που να έχει το τηλέφωνο κλειστό ο παντρεμένος ή η παντρεμένη που έχουμε σχέση και είμαστε το τρίτο πρόσωπο. Γιατί πολύ συχνά οι παντρεμένοι έχουν ένα δεύτερο αριθμό, τον οποίον χρησιμοποιούν μόνο για να επικοινωνούν με το τρίτο πρόσωπο ή επικοινωνούμε το τρίτο πρόσωπο μόνο μέσω συγκεκριμένων εφαρμογών διαδικτυακών,
τις οποίες ανά πάσα στιγμή μπορεί να κλείσουν και να μην μπορείς να τους βρεις. Γνωρίζω περίπτωση τρίτου προσώπου, το οποίο βρισκόταν σε σχέση με παντρεμένο πρόσωπο για 2 χρόνια και δεν γνώριζε καν τον αριθμό του κινητού του προσώπου εκείνου. Εκείνο το πρόσωπο είχε δημιουργήσει ένα ψεύτικο προφίλ στο Facebook και ακούστε, έμπαινε σε αυτό το ψεύτικο προφίλ στο Facebook από τον browser, όχι από την εφαρμογή στο έξυπνο τηλέφωνο και έπαιρνε τηλέφωνο μέσα από το Messenger από τον browser. Ή βιντεοκλήσει τηλέφωνο ή έστελνε μηνύματα και δεν γνώριζε το τρίτο πρόσωπο, τον τηλεφωνικό αριθμό του παντρεμένου προσώπου. Άρα, ανά πάσα στιγμή, ο παντρεμένος, ήταν άνδρας αυτή την περίπτωση, μπορούσε να κλείσει τον browser, δηλαδή να μην ανοίξει ξέρω εγώ, το Safari ή το Google Chrome, δεν ξέρω ποιον browser έχουν τα Android, να μην ανοίξει τον browser, να μην μπει σε εκείνο το Facebook το ψεύτικο και να τον ψάχνει άλλη. Όταν είσαι το τρίτο πρόσωπο, δεν έχεις όλα τα δικαιώματα μιας σχέσης. Και ένα βασικό δικαίωμα που έχουμε σε μια σχέση είναι να επικοινωνούμε με το πρόσωπο με το οποίο έχουμε σχέση. Είναι μισή κατάσταση, μεσοβέζικη κατάσταση να μην μπορείς να επικοινωνήσεις. Μπορεί στην αρχή μιας τέτοιας σχέσης να λέμε δεν μας νοιάζει, δεν μας ενδιαφέρει, εντάξει, θα το χωνέψω, θα μάθω να λειτουργώ με αυτόν τον τρόπο, όμως είμαστε άνθρωποι και είναι πολύ πιθανόν να ξεκινήσουμε με άλλο κίνητρο και να καταλήξουμε να βρισκόμαστε σε άλλη συνθήκη. Για παράδειγμα, να ξεκινήσουμε μία σχέση σεξουαλική, ερωτική, με το σκοπό να είναι μόνο σεξ χωρίς δεσμεύσεις, αλλά στην πορεία να ερωτευτούμε αυτό το πρόσωπο. Εάν και οι δύο άνθρωποι είναι ελεύθεροι, single, όταν ξεκινάνε μια τέτοια προσπάθεια, δηλαδή να κάνουν σεξ χωρίς να συνδεθούν, αν ανά πάσα στιγμή συνδεθούν, δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί δεν έχουν εμπόδιο. Αν όμως ξεκινάς μια σχέση με κάποιον που είναι παντρεμένος, ακόμη και αν στην πορεία αλλάξει η επιθυμία σου για επικοινωνία, δεν θα μπορεί να ικανοποιηθεί, γιατί εκείνο το πρόσωπο ανήκει αλλού. Εσύ είσαι η extramarital activity, είσαι η εξουσυζυγική δραστηριότητα, είσαι το χόμπι του. Δεν είσαι το κυρίως πρόσωπο με το οποίο συνδέεσαι. Πάμε τώρα στο δεύτερο λόγο για τον οποίο είναι ηλίθιο να είσαι το τρίτο πρόσωπο. Όταν είσαι το τρίτο πρόσωπο, βρίσκεσαι συνεχώς σε κίνδυνο να γίνει η σχέση γνωστή στο δεύτερο πρόσωπο και να περιπλακούν τα πράγματα. Όταν τα φτιάχνεις με κάποιον που είναι διαθέσιμος, που είναι single, δεν έχεις να λογοδοτήσεις πουθενά για την επιλογή σου αν αυτή μαθευτεί, παρά μόνο στον εαυτό σου. Αν όμως τα φτιάχνεις με κάποιον ή κάποιαν που είναι δεσμευμένος ή δεσμευμένη, με το δίκιο του, το δεύτερο πρόσωπο, δηλαδή η γυναίκα του, ο άντρας της, η γυναίκα της, ο άντρας του, θα τα βάλουν μαζί σου, θα θυμώσουν μαζί σου όταν ανακαλυφθεί. Παρόλο που έχω την άποψη και τη γνώμη ότι δεν μας φταίει το τρίτο πρόσωπο όταν ο άντρας μας ή η γυναίκα μας απατάνε, είναι μόνο ανθρώπινο εάν μάθεις πως ο άντρας σου ή η γυναίκα σου σε απατάει με ένα πρόσωπο να θυμώσεις. Είναι μόνο ανθρώπινο. Είναι μόνο μέσα στη ζωή. Οπότε το τρίτο πρόσωπο, όταν εν γνώση του μπαίνει σε μια σχέση ως τρίτο πρόσωπο, βρίσκεται συνεχώς σε κίνδυνο να δεχθεί την οργή και τη μήνη του δευτέρου προσώπου. Σε καμία περίπτωση δεν επικροτώ την όποιας μορφής βιαιότητα. Δηλαδή δεν δικαιολογείται ένα δεύτερο πρόσωπο να σαπίσει στο ξύλο ή να κακοποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο το τρίτο πρόσωπο. Όμως υπάρχει πάντοτε πιθανότητα, αν μαθευτεί, να δεχθείς αν μη τι άλλο αποδοκιμασία. Να δεχθείς αν μη τι άλλο απέχθεια από το δεύτερο πρόσωπο. Και δεν είναι καθόλου ευχάριστο συναίσθημα αυτό. Να δεχόμαστε απέχθεια. Καθόλου ωραίο συναίσθημα. Πολύ άσχημο. Πάμε τώρα στον τρίτο λόγο για το οποίο είναι εξαιρετικά ηλίθιο να τα φτιάξεις με κάποιον παντρεμένο, παντρεμένη, δεσμευμένο, δεσμευμένη.
όταν τα φτιάχνεις με ένα τέτοιο πρόσωπο, τότε φορτώνεσαι συναισθηματικά όλα τα απόνερα του προβληματικού γάμου ή της προβληματικής σχέσης. Ο παντρεμένος, η παντρεμένη, έρχεται να σου απειθώσει τα συναισθηματικά του σκουπίδια και τα συναισθηματικά της σκουπίδια. Και ειδικά, εάν μπεις εν γνώση σου σε μία σχέση ως τρίτο πρόσωπο, εάν το γνωρίζεις από την αρχή και είσαι ok με αυτό ότι είσαι το τρίτο πρόσωπο, τότε δεν έχεις και καμιά δικαιολογία ή λόγο ώστε να διαμαρτυρηθείς καν για το γεγονός ότι στις συναντήσεις σας και στην επικοινωνία σας ο παντρεμένος ή παντρεμένη φέρνει τα προβλήματα του. Επειδή πολύ συχνά ακούω ότι, ξέρεις, είμαι το τρίτο πρόσωπο, αλλά η καημένη κοπέλα έχει προβλήματα στο γάμο της και δεν μπορεί να χωρίσει και γι' αυτό αναγκάστηκε να φτιάξει μια εξωσυζυγική σχέση. Είμαι το τρίτο πρόσωπο, αλλά δεν είναι κανένας παλιάνθρωπος ο άνδρας που είμαι μαζί του. Είναι πολύ καλός άνθρωπος, αλλά έχει πολύ σοβαρά προβλήματα στο γάμο του και δεν μπορεί να χωρίσει για τον α, β, γ, δ λόγο και αναγκάστηκε να κάνει μια εξωσυζυγική σχέση. Και δεν είναι παίχτης, δεν είναι παίχτρια. Ακόμη και αν δεν είναι παίχτης, ακόμη και αν δεν είναι παίχτρια, ακόμη και αν δεν είναι κάποιος κατ' εξακολούθηση μοιχός, serial cheater ή serial adulterer, όπως τα λέγαμε, serial killer, κάποιος ο οποίος έχει προβλήματα στο σπίτι και έρχεται και τα φτιάχνει μαζί μας, αναπόφευκτα θα μας φορτώσει τα απόνερα των προβλήματων. Είτε μας αρέσει είτε όχι. Και αυτό είναι εξαιρετικά κουραστικό, είναι εξοντωτικό συναισθηματικά. Να έχεις επικοινωνία, να έχεις συναντήσεις, να έρχεσαι κοντά, να κάνεις σεξ με έναν άνθρωπο ο οποίος κουβαλάει προβλήματα. Πολύ δύσκολο και κυρίως προβλήματα τα οποία δεν σε αφορούν. Γιατί αν ένα ζευγάρι έχουν μεταξύ τους προβλήματα και προσπαθούν να επιλύσουν τα προβλήματά τους μέσω του διαλόγου, μέσω της επικοινωνίας, μέσω της θεραπείας ζευγαριού, υπάρχει και μια περίπτωση να μπορείς να κάνεις κάτι, να βοηθήσεις το τέρι σου να βγει από την αρνητικότητα που βρίσκεται λόγω των προβλημάτων, επειδή τα προβλήματα αφορούν και σένα. Αν όμως τα προβλήματα που βαραίνουν το τέρι σου, που μαυρίζουν την ψυχή του τεριού σου, είναι προβλήματα που δεν άπτονται της δικής σας σχέσης, που δεν μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτά, τότε παίρνεις όλο το βάρος και νιώθεις και εντελώς αβοήθητος, επειδή δεν υπάρχει κάτι που μπορείς να κάνεις για να βοηθήσεις αυτή την κοπέλα, αυτό το κοπέλι να νιώσει καλύτερα. Πάμε τώρα στον τέταρτο λόγο για τον οποίο είναι εξαιρετικά ηλίθια ιδέα να τα φτιάξεις με έναν παντρεμένο ή με μια παντρεμένη. Εάν τα φτιάξεις με κάποιον ή κάποιαν που παίζει το ρόλο του θύματος ή είναι θύμα σε μια ψυχικά κακοποιητική σχέση, τότε συνεχώς θα ασχολείσαι και θα αγχώνεσαι ώστε να προστατεύσεις το θύμα, να το ενδυναμώσεις για να μπορέσει να φύγει και γενικώς θα σπαταλάς τη συναισθηματική σου ενέργεια στο να προστατεύσεις αυτό το καημένο το θύμα που μπορεί όντως να είναι καημένο θύμα ψυχολογικής κακοποίησης, μπορεί όμως και να το παίζει ότι είναι θύμα ψυχολογικής κακοποίησης, προκειμένου να εκλογικεύσει στο μυαλό του ή στο μυαλό της γιατί κερατώνει το τέρι του, γιατί δεν είσαι εσύ το τέρι του, το τρίτο πρόσωπο, το δεύτερο πρόσωπο είναι το τέρι του ή το τέρι της. Επίσης, ένα θύμα δεν είναι καθόλου σεξι. Μπορεί να υπάρξει ψυχολογική έλξη σε τέτοιες συνθήκες, μπορεί να είμαστε κάργα σωτήρες, κάργα συνεξαρτώμενοι, κάργα people pleasers και να καβλώνουμε, με συγχωρείτε, με την ιδέα ότι θα σώσουμε έναν άνθρωπο από τον κακοποιητικό του γάμο ή από την κακοποιητική του σχέση και όντως να μας φαίνεται πολύ ελκυστικό και πολύ σεξι το να είμαστε με ένα πρόσωπο που είναι θύμα σε μια κακοποιητική σχέση ή το παίζει θύμα σε μια κακοποιητική σχέση, γιατί χρειάζεται πάρα πολύ να συνειδητοποιήσουμε και να καταλάβουμε ότι ένας παντρεμένος ή μία παντρεμένη που τα φτιάχνει μαζί μας σαφέστατα μας λέει ψέματα και θα πούμε στη συνέχεια γι' αυτό. Και μπορεί
κάλλιστα όλα αυτά που λέει για την αρχική σχέση, για τον αρχικό γάμο, να είναι μπαρούφες, να είναι κουραφέξαλα, να είναι παραμύθια της Χαλιμάς. Σας τα λέω αυτά έχοντας ακούσει χιλιάδες ιστορίες τρίτων προσώπων και έχοντας παρακολουθήσει αυτές τις ιστορίες μέχρι και το τέλος όσο εργαζόμουν στο γραφείο για πάνω από 20 χρόνια. Λοιπόν, ψυχοπαθολογική έλξη είναι η έλξη που νιώθουμε για μια αρρωστημένη σχέση, η οποία ψυχοπαθολογική έλξη δεν οδηγεί ούτε σε ευχαρίστηση, ούτε σε ευδαιμονία, ούτε σε καλή ποιότητα ζωής. Σωτήρας είναι κάποιος ο οποίος συνδέεται με τους άλλους ανθρώπους από το χώρο του ότι προσπαθεί να τους σώσει. People pleaser είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί συνεχώς να ευχαριστήσει τους άλλους. Το έχουμε πει σε προηγούμενο επεισόδιο σε μια μετάφραση ελληνική ως ανθρωπίνος ευχαριστητής. People pleaser είναι κάποιος ο οποίος νιώθει ότι προτεραιότητα του είναι να ευχαριστήσει τους άλλους και όχι να ευχαριστήσει τον εαυτό του. Είναι εξαρτώμενος, είναι αυτό που περιγράφεται στο έκτο επεισόδιο του podcast. Κάποιος ο οποίος συνδέεται με τους άλλους ανθρώπους συντηρώντας την όποια παθολογία τους και χωρίς να συνδέεται αυθεντικά. Κάποιος ο οποίος ετεροκαθορίζεται και νιώθει οικία να βρίσκεται σε σχέσεις τις οποίες κακοποιείται και σε σχέσεις τις οποίες δεν απολαμβάνει όλα του και όλα της τα ανθρώπινα δικαιώματα. Λοιπόν, αυτός είναι ο τέταρτος λόγος. Ό,τι αν τα φτιάξεις με κάποιον που είναι θύμα ή το παίζει θύμα, αυτό δεν είναι σεξι και είναι ιδιαίτερος κουραστικό και έστω και αν φανεί σεξι στην αρχή, στη συνέχεια σε κουράζει και σε καταθλίβει. Κάνουμε ερωτικές σχέσεις για να διασκεδάσουμε. Κάνουμε ερωτικές σχέσεις για να ψυχαγωγηθούμε. Κάνουμε ερωτικές σχέσεις για να περάσουμε όμορφα. Κάνουμε ερωτικές σχέσεις για να περάσουμε ζωή με άλλον άνθρωπο. Όχι να κάνουμε ερωτικές σχέσεις για να επιλύουμε προβλήματα. Να γινόμαστε ψυχολόγοι των άλλων και μάλιστα τζάπα και βερεσέ και να τους πληρώνουμε και από πάνω. Γιατί πληρώνει τα σπασμένα το τρίτο πρόσωπο σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Πάμε τώρα στον πέμπτο λόγο. Εάν τα φτιάξεις με κάποιον που είναι παίχτης ή παίχτρια, τότε είναι πολύ πιθανόν να σε απατάει και σένα, τόσο με το δεύτερο πρόσωπο, όσο και με τρίτα, τέταρτα και πέμπτα πρόσωπα. Είπαμε, υπάρχουν δύο περιπτώσεις τις οποίες κάποιος απατάει. Μπορεί κάποιος να απατήσει λόγω των προβλημάτων της αρχικής σχέσης ή να απατάει επειδή το έχει να απατάει. Επειδή είναι εθισμένος στην αδρεναλίνη και στην ντοπαμίνη που εκκρίνεται κάθε φορά που κάνει μια παράνομη εξωσυζυγική σχέση. Οι παίχτες και οι παίχτριες είναι εθισμένοι στο να πατάνε. Δεν θέλουν και δεν επιδιώκουν να παραμείνουν πιστοί σε έναν άνθρωπο. Οι παίχτες και οι παίχτριες είναι άνθρωποι με ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας, είναι κακομαθημένα παλιόπαιδα, τα οποία θέλουν να γυρνάνε από όλα τα λουλούδια να ρουφούν το μέλι, αλλά να μην ποτίζουν κανένα λουλούδι και να μην φροντίζουν κανένα λουλούδι και να μην νοιάζονται για κανένα λουλούδι. Οπότε, αν τα φτιάξουμε με κάποιον που ήδη είναι μέσα σε άλλη σχέση, πολύ πιθανόν αυτός ο τύπος ή αυτή η τύπισσα να είναι παίχτης ή παίχτρια. Και σίγουρα ένας παίχτης ή μια παίχτρια δεν θα παραμείνει στο τρίτο πρόσωπο. Παράλληλα θα επιδιώκει και τέταρτο και πέμπτο και έκτο. Ξέρω περίπτωση που είχε 10 παράλληλες εξωσυζυγικές σχέσεις ένας παίχτης και 5 παράλληλες εξωσυζυγικές σχέσεις μια παίχτρια. Πάμε τώρα στον 7ο λόγο για τον οποίο είναι εξαιρετικά ηλίθιο να φτιάξουμε σχέση ή να μπούμε σε μια σχέση με κάποιον ο οποίος είναι ήδη αλλού ή με κάποια που είναι ήδη αλλού. Σε μια σχέση με ένα πρόσωπο που σίγουρα λέει ψέματα στο δεύτερο πρόσωπο, δεν μπορείς ποτέ να είσαι σίγουρος πως θα λέει αλήθεια σε εσένα. Μάλλον μπορείς να είσαι 100% σίγουρος πως σίγουρα σου λέει ψέματα. Αποδεδειγμένα μάλιστα. Κάποιος ο οποίος μπορεί να πει ψέματα στη γυναίκα του, στον άντρα του, στη γυναίκα της, στον άντρα της, προκειμένου να τους απατήσει, ανερυθρίαστα, χωρίς καμία δυσκολία λέει ψέματα και σε σένα.
πολύ συχνά ακούω και γελάω ισχυρισμούς από τρίτα πρόσωπα, τα οποία μου λένε, ξέρεις, είναι πολύ ερωτευμένος μαζί μου αυτός ο παντρεμένος άντρας, αφού για να καταλάβεις μου είπε ότι δεν κάνει σεξ πλέον με τη γυναίκα του από τον καιρό που κάνει μαζί μου σεξ. Και εγώ γελάω. Γελάω. Γιατί έχω ακούσει πάρα πολλές φορές αυτό τον ισχυρισμό, όταν έτυχε να έχω στο γραφείο ως θεραπευόμενους τρίτα πρόσωπα και στη συνέχεια αποδείχθηκε ότι ήταν ψέματα και ξεκάρφωμα. Για να παραμένει κάποιος ή κάποια μέσα σε ένα γάμο, για να συγκατοικεί με ένα άλλο πρόσωπο, είναι πάρα πολύ πιθανόν να κάνει σεξ με εκείνο το πρόσωπο. Και αν σου λέει ότι δεν κάνει σεξ με εκείνο το πρόσωπο, είναι εξαιρετικά πιθανόν, αν όχι σίγουρο, να σου λέει ψέματα. Υπάρχουν γάμοι χωρίς σεξ, αλλά δεν είναι τόσο συχνό το φαινόμενο ενός γάμου χωρίς σεξ όπως ισχυρίζονται οι παντρεμένοι και οι παντρεμένες που ξενοπηδάνε. Οπότε, σε σχέση με έναν παντρεμένο ή με μία παντρεμένη, με έναν δεσμευμένο ή με μία δεσμευμένη, να είσαι σίγουρος ότι ως τρίτο πρόσωπο θα φας ψέματα με το κουτάλι, αν όχι και με το φτιάρι. Είναι βέβαιο αυτό, ότι θα σου πει ψέματα ο παντρεμένος ή η παντρεμένη. Ξεκάθαρο, διαπιστωμένο. Όπως θα έλεγαν κάποιοι, ηλιθιωδός είναι νόμος. Δεν υπάρχουν νόμοι σε αυτά τα πράγματα. Απλώς γελάω μερικές φορές όταν διαβάζω κάτω από τα σχόλια. Αυτό είναι νόμος. Δεν υπάρχουν νόμοι. Αλλά είναι βέβαιο. Είναι εξαιρετικά πιθανό. Το έχω δει να συμβαίνει ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Δεν έχω διαχειριστεί μέχρι τώρα ως ψυχολόγος και ως θεραπεύτρια ζευγαριών περίπτωση συζυγικής απιστίας που αυτός που απατάει, είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα, να μην λέει ψέματα σε όλους. Και σε αυτόν που απατάει και στο τρίτο πρόσωπο. Πάμε τώρα στον 8ο λόγο, για τον οποίο είναι εξαιρετικά ηλίθιο. Θα το επαναλαμβάνω, είναι εξαιρετικά ηλίθιο να τα φτιάξεις με παντρεμένο με παντρεμένη, μην τυχόν και εντυπωθείς στο μυαλό μας. Ακόμη και αν ψάχνεις να κάνεις σχέση με ένα δεσμευμένο πρόσωπο, επίτηδες εσύ, ώστε να αποφύγεις τη δέσμευση και να αποφύγεις να ερωτευτείς, και θα πούμε στη συνέχεια για ποιους λόγους συνήθως οι άνθρωποι επιδιώκουν να τα φτιάξουν με παντρεμένους ή με παντρεμένες, κανείς δεν μπορεί να σου εγγυηθεί όταν τα φτιάξεις με έναν παντρεμένο ή με μια παντρεμένη ότι δεν θα ερωτευτείς και δεν θα επιθυμείς στη συνέχεια δέσμευση. Υπάρχει ένα εξαιρετικά ηχηρό παράδειγμα γι' αυτό, στη σειρά Bridgerton, μια σειρά εποχή στο Netflix, όπου παρακολουθήσαμε τον σύντροφο μου πρόσφατα την τρίτη σεζόν. Και εκεί στην τρίτη σεζόν του Bridgerton υπάρχει μια ιστορία που με έκανε να γελάσω πάρα πολύ, γιατί μου θύμισε πολλές άλλες ιστορίες που έχω διαχειριστεί στο γραφείο. Υπάρχει ένας τύπος, ένας γόνος της οικογένειας Bridgerton, όσοι παρακολουθούν τη σειρά είναι ο Benedict, ο οποίος γνωρίζει μια εύθυμη χείρα, η οποία του λέει ότι θέλει να έχουν μία σχέση χωρίς δεσμεύσεις, μόνο σεξ. Συναντιέται με τη χείρα, κάνουν σεξ, περνάνε ωραία, περνάνε καλά. Σε κάποια φάση του το φέρνει με τρόπο η χείρα, είναι προϊόν μυθοπλασίας η σειρά, εντάξει, ότι έχω έναν πολύ καλό μου φίλο και θέλω να τον γνωρίσεις. Του γνωρίζει το φίλο του και του τον μπασάρει. Για να κάνουν δηλαδή ομαδικό σεξ. Δύο άντρες και μία γυναίκα. Αυτός ο Μπένεντιχτ στην αρχή σοκάρεται, δεν είχε σκεφτεί ποτέ την πιθανότητα να συνευρεθεί σεξουαλικά ερωτικά με άνδρα. Στη συνέχεια ενδίδει και αρχίζουν τα τρία. Σε κάποια φάση έρχεται η εύθυμη χείρα και ζητάει συνάντηση μαζί του. Και τον ενημερώνει ότι τον ερωτεύτηκε και ότι πλέον θέλει να σταματήσει να κάνουν παρτούζες και να φτιάξουν σοβαρή σχέση και να δεσμευτούν και να εφοσιωθούν ένας τον άλλο. Και αυτός της λέει, τότε ξέρεις, μου έχεις ανοίξει τέτοιους δρόμους που με οδήγησες στο δρόμο του ομαδικού σεξ και προφανώς και στο δρόμο του να κάνεις σεξ με άνδρα, που δεν θέλω να δεσμευτώ, της λέει. Πλέον, μετά που σε γνώρισα, συνειδητοποίησα ότι θέλω να μείνω ελεύθερος για μια ζωή και να τριγώ τις χαρές της ζωής. Και γέλασα έτσι
όχι κοροϊδευτικά, χαμογέλασα γιατί θυμήθηκα πολλές περιπτώσεις που έχει τύχει να διαχειριστώ στο γραφείο ανθρώπων οι οποίοι μου έλεγαν εγώ δεν θέλω να ερωτευτώ και εγώ δεν θέλω να δεσμευτώ και εγώ θέλω να είμαι ελεύθερο πουλί και από κανάρα σε κανάρα να πετάω και σε μια κανάρα πιάστηκα και σε μια κανάρα ερωτεύτηκα και κόλλησα. Οπότε, εάν μπαίνεις σε μία σχέση ως τρίτο πρόσωπο επειδή είσαι σίγουρος ή σίγουρη ότι δεν θα κολλήσεις και δεν θα θέλεις δεσμευσή, κανείς δεν μπορεί να σου εγγυηθεί πως δεν θα κολλήσεις. Και αν κολλήσεις στο μέλλον, δεν θα έχεις την ευκαιρία να διεκδικήσεις αυτό που επιθυμείς ή και να το διεκδικήσεις δεν το πάρεις. Πάμε τώρα στον ένατο λόγο. Αν έχει σχέδιο εσύ ο ίδιος, εσύ ίδια στη ζωή σου, όραμα, σκοπό, εσύ ο ίδιος, να δημιουργήσεις οικογένεια και λες ρε παιδί μου είμαι ένας άνθρωπος που είμαι 35, είμαι 25, είμαι 27, είμαι 23, είμαι 20 και εγώ θέλω να κάνω οικογένεια. Και εγώ ονειρεύομαι τον εαυτό μου μετά από κάποια χρόνια να είμαι μαμά, να είμαι μπαμπάς, να έχουμε οικογένεια, να είμαστε όλοι μαζί κλπ. Κλπ. Έχει ανθρώπους που το ονειρεύονται. Εάν έχεις τέτοιο όνειρο και τέτοιο σχέδιο να κάνεις οικογένεια, το να τα φτιάξεις με κάποιον ή με κάποια που είναι δεσμευμένος ή δεσμευμένη, σου τρώει πολύτιμο χρόνο από τα σχέδιά σου και μπορεί να είναι η ταφόπλακα αυτών των ονείρων σου. Δυστυχώς, έχω γνωρίσει αρκετές περιπτώσεις ανθρώπων, οι οποίοι μετά το πέρας μια σχέση στην οποία ήταν τα τρίτα πρόσωπα, μονολογούσαν και έκλαιγαν στο γραφείο μου και έλεγαν έχω χάσει τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου, έχω χάσει τις πιο δημιουργικές δεκαετίες της ζωής μου, να τρέχω ξοπίσω από ένα πρόσωπο παντρεμένο, να είμαι ο πέμπτος τροχός της άμαξας, να είμαι το τρίτο πρόσωπο σε μια προβληματική σχέση άλλων ανθρώπων και άφησα πίσω τον εαυτό μου, άφησα πίσω τα σχέδιά μου και δεν έχω εκπληρώσει τα σχέδιά μου. Ο 10ος λόγος για τον οποίο είναι εξαιρετικά ηλίθιο να τα φτιάξεις με έναν παντρεμένο ή παντρεμένη είναι ότι το πιο πιθανόν ο παντρεμένος ή παντρεμένη, ο δεσμευμένος ή δεσμευμένη δεν θα χωρίσει. Ακόμη και αν χωρίσει, το πιο πιθανόν είναι να μην μείνει μαζί σου. Έχω δει πάρα πολλές περιστάσεις, πολλά περιστατικά, στα οποία τα φτιάχνει ένας άνδρας, μια γυναίκα με έναν παντρεμένο, με μια παντρεμένη, ερωτεύονται και λένε πω 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 το αστέρι μου, το τέρι μου, έρωτας της ζωής μου, θα χωρίσει για πάρτι μου, θα χωρίσει και θα είμαστε μαζί μετά. Και όντως μπορεί να τύχει να χωρίσει ο παντρεμένος ή η παντρεμένη για να είναι μαζί. Αλλά στο τέλος ελάχιστοι παραμένουν με το τρίτο πρόσωπο. Και ο λόγος είναι απλός, επειδή το τρίτο πρόσωπο συνδέεται αναγκαστικά με τα προβλήματα του γάμου εκείνου ή της σχέσης εκείνης. Δηλαδή αν εγώ γνωρίσω τη Μαρία, εγώ είμαι ο Γιώργος για παράδειγμα, και γνωρίσω τη Μαρία ενώ είμαι παντρεμένος με την Αντρούλα, δεν ξέρω εγώ, βρείτε ένα όνομα, με τη Γεωργία για παράδειγμα, είμαι παντρεμένος με το α πρόσωπο και γνωρίζω το β πρόσωπο ενώ είμαι παντρεμένος με το α πρόσωπο. Όταν βρω το θάρρος ή πάρω ενέργεια από το β πρόσωπο για να χωρίσω το α πρόσωπο, τότε μέσα στο μυαλό μου το β' πρόσωπο θα το έχω άμεσα συνδεδεμένο συναισθηματικά και μνημονικά με το πρώτο πρόσωπο και με τα προβλήματα του γάμου. Οπότε πολύ συχνά κάποιος ή κάποια φτιάχνουν μια εξωσυζυγική σχέση, παίρνουν δύναμη, ενέργεια, θάρρος μέσα από την εξωσυζυγική σχέση για να χωρίσουν από το γάμο τους και μετά παρατάνε και την εξωσυζυγική τους σχέση. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις ή περιστάσεις τις οποίες αυτός που χωρίζει ή αυτή που χωρίζει για να είναι μαζί σου δυστυχώς μένει μαζί σου. Και αν μείνει μαζί σου το πιο πιθανόν είναι να σε απατάει και εσένα ή εσύ να μην περνάς καλά. Μία σχέση η οποία χτίζεται πάνω σε σαθρά θεμέλια και σαφέστατα είναι σαθρό θεμέλιο ο ένας από τους δύο είναι παντρεμένος αλλού ή αραβωνιασμένος αλλού ή λογοδοσμένος αλλού, δεν ξέρω τι, είσαι αστική σχέση αλλού, κοιμάται αλλού και πάει και το δίνει αλλού και ο άλλος εν γνώση του μπαίνει σε μια τέτοια σχέση με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αλλού και μαζί του απατάει το αλλού, δεν είναι γερά θεμέλια αυτά. Σημαίνει ότι αυτή η σχέση ξεκινάει πάνω στο ψέμα, ξεκινάει πάνω στην εξαπάτηση, ξεκινάει πάνω στην απάτη, πάνω στην απιστία. Οπότε πώς να χτίσεις οικογένεια και σχέση και γάμο με τέτοια θεμέλια?
Δεν λέω ότι όσοι άνθρωποι το κατάφεραν έχουν σίγουρα χάλια σχέση και χάλια γάμο. Είμαι σίγουρο ότι στα σχόλια θα σπεύσετε κάποιοι, με ψευδόνυμα βεβαίως, να γράψετε ότι εμένα χώρισε για να είμαστε μαζί ο άντρας μου ή η γυναίκα μου και τώρα είμαστε μαζί και είμαστε καλά και μακάρι να είσαστε καλά. Δεν θέλω να σας χαλάσω την ευδαιμονία σας και εύχομαι ολόκαρδα να την έχετε. Όμως για όσους βαφκαλίζονται με τις φαντασιώσεις μιας ευδαιμονίας η οποία θα επέλθει μετά που το τέρι τους που τώρα απατάει έναν άλλον άνθρωπο για να είναι μαζί τους θα χωρίσει εκείνον που απατάει για να είναι μαζί τους, θέλω να τους κρούσω τον γιώδωνα του κινδύνου για το ότι το πιο πιθανό είναι είτε να μην μείνει μαζί τους είτε αν μείνει μαζί τους να μην περνάνε καλά. Πάμε τώρα στον 11ο λόγο. Κάποιος που είναι παίχτης και απατά, σίγουρα είναι προβληματικό πρόσωπο που δεν κάνει για σχέση. Εάν τα φτιάξουμε με έναν που είναι παίχτης ή με μίαν που είναι παίχτρια και σε κάποια φάση ο παίχτης ή η παίχτρια ξεπαίξει με το πρώτο πρόσωπο που απατούσε μαζί μας, σίγουρα ξέρουμε το πρόσωπο αυτό δεν είναι κατάλληλο πρόσωπο για σχέση. Κάποιος ο οποίος δεν είναι παίχτης ή παίχτρια και χωρίσει, χρειάζεται πολλή δουλειά για να ξεπεράσει τα προβλήματα του χωρισμού. Κάποιος όμως ο οποίος είναι παίχτης ή παίχτρια και χωρίζει, σίγουρα λόγω της ιδιότητας του παίχτη ή της ιδιότητας της παίχτριας είναι κατάλληλο πρόσωπο για σχέση. Πάμε τώρα στον επόμενο λόγο που είναι ο 12ος. Κάποιος που απατά επειδή έχει προβλήματα η σχέση του, σίγουρα είναι ένα άτομο που αντί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του υπεκφεύγει. Άρα γνωρίζουμε σίγουρα ότι ένα πρόσωπο το οποίο είναι παντρεμένο και απατά και είναι καλός άνθρωπος και απατά επειδή έχει προβλήματα, ξέρουμε σίγουρα ότι δεν είναι θαραλέος άνθρωπος και δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα αναλάβει την ευθύνη των πράξεών του, δεν θα επιδείξει δηλαδή το λεγόμενο accountability, την ανάληψη ευθυνών και σίγουρα δεν κάνει για σχέση. Και πάμε τώρα στο 13ο και τελευταίο λόγο. Κάποιος ο οποίος βρίσκεται μέσα σε μία προβληματική σχέση, σε έναν προβληματικό γάμο, αυτό που χρειάζεται να κάνει είναι ψυχοθεραπεία και όχι άλλη σχέση. Οπότε, εκτός και αν είστε ψυχολόγος που θα σας πληρώνει για να κάνει συνεδρίες μαζί σας, κάποιος παντρεμένος ή κάποια παντρεμένη, κάποιος δεσμευμένος ή κάποια δεσμευμένη που έχει προβλήματα, δεν είναι κατάλληλα πρόσωπα ούτε για να φτιάξετε φιλία μαζί τους, ούτε για να φτιάξετε σχέση, ούτε για να κάνουν συναισθηματική απιστία μαζί σας, ούτε micro-cheating μαζί σας, ούτε κανονικό-cheating μαζί σας. Όποιος έχει προβλήματα στο γάμο του, στη σχέση του, όποια έχει προβλήματα στο γάμο της, στη σχέση της, να πάει σε έναν ειδικό να λύσει τα προβλήματα. Και να σταματήσει να κάνει επίκληση στο συνέστημα σε τρίτα πρόσωπα, τα οποία έχουν τις δικές τους αδυναμίες και τα δικά τους σκοτάδια, προκειμένου να τα προσελκύσουν στο να συνδεθούν μαζί τους. Αυτοί ήταν οι 13 λόγοι που σημείωσα για το γιατί είναι εξαιρετικά ηλίθιο να τα φτιάξεις με έναν παντρεμένο. Αντιλαμβάνομαι ότι κάποιοι λόγοι είναι παρόμοιο ένας με τον άλλον ή υπάρχει μια επανάληψη σε αυτά που λέω. Δεν είναι τυχαία η επανάληψη. Η επανάληψη είναι για να υπάρξει βαθιά εντύπωση αυτών στο μυαλό των ανθρώπων που παρακολουθούν αυτό το podcast και βρίσκονται σε ένα δίλημα για το αν θα γίνουν το τρίτο πρόσωπο ή όχι. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τους τρεις λόγους για τους οποίους κάποιοι άνθρωποι επιλέγουν να τα φτιάχνουν με παντρεμένους. Ο πρώτος λόγος είναι για να αποφεύγουν τις ευθύνες μιας πραγματικής σχέσης. Για να έχουν μόνο σεξουαλική απόλαυση η οποία να εντείνεται από την αίσθηση του απαγορευμένου ή του επικίνδυνου. Άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ψυχοσυναισθηματική ισορροπία, άνθρωποι χωρίς υγιές στυλ προσωπικότητας μπορεί να επιδιώκουν να τα φτιάχνουν με παντρεμένους ή παντρεμένες, με δεσμευμένους ή με δεσμευμένες για τον ενθουσιασμό του απαγορευμένου, το rush του επικίνδυνου και για να αποφεύγουν τις ευθύνες μιας ουσιαστικής σχέσης.
Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι για χρόνια κορόιδευαν τον εαυτό τους και τους άλλους ανθρώπους γύρω τους, τους ανθρώπους από τη ζωή τους, ότι εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να είχα ένα καλό γάμο, θα ήθελα πάρα πολύ να έκανα οικογένεια, θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι μαμά, να είμαι μπαμπάς ή να δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και να εξακολουθούν να τα φτιάχνουν με πρόσωπα τα οποία είναι παντρεμένα ή να εξακολουθούν να βρίσκονται σε entanglement, δεν το λένε στα αγγλικά, σε μπλέξιμο με ένα πρόσωπο που να είναι παντρεμένο, και βλέπεις κιόλας ότι κάποιοι άνθρωποι επιλέγουν ως μοτίβο τους παντρεμένους ανθρώπους. Και μπορεί να τύχει, να τους τύχει ή να έχουν την ατυχία να χωρίσει κάποιος παντρεμένος για αυτούς και να το βάλουν στα πόδια που φύγει, φύγει, έτυχε να το συναντήσω ούκο λίγες φορές στο γραφείο. Να τα φτιάχνει ένα τρίτο πρόσωπο με έναν παντρεμένο ή με μία παντρεμένη. Το τρίτο πρόσωπο είναι παίχτης παίχτρια, που να θέλει μόνο το thrill, μόνο τον ενθουσιασμό της απαγορευμένης σχέσης με τον παντρεμένο ή με την παντρεμένη, και ο παντρεμένος ή παντρεμένη να είναι αφελής, να είναι σίγουρα απατηλή, γιατί έχω απατούν το τέρι τους, και να νομίσουν ότι είναι πολύ καλή ιδέα να χωρίσουν για να παντρευτούν το πρόσωπο το οποίο συστηματικά και κατ' εξακολούθηση να τα φτιάχνει με παντρεμένους. Και μετά, άμα χωρίσουν, το τρίτο πρόσωπο να τους παρατήσει και να πει: εγώ δεν ήθελα να χωρίσεις, εγώ ήθελα μόνο να περνάμε καλά. Και μπορεί και γυναίκα να είναι αυτή η οποία να παρατήσει τον παντρεμένο που χώρισε για πάρτι της, και άντρας αυτός που να παρατήσει την παντρεμένη που χώρισε για πάρτι του. Η αλήθεια είναι ότι το έχω συναντήσει πιο συχνά, άντρες που είναι τρίτα πρόσωπα να παρατήσουν τις παντρεμένες ή τους παντρεμένους που χώρισαν για πάρτι τους. Γίνεται και σε γυναίκες. Οπότε, προσοχή, εάν είμαστε παντρεμένοι, καλύτερα να λύνουμε τα προβλήματα μας μέσα στη σχέση μας, να ζητήσουμε να πάμε για θεραπεία ζευγαριού και όχι να εμπιστευόμαστε τον κάθε τη χάρπαστο ή την κάθε τη χάρπαστη που το έχει χόμπι και το έχει σπορ να τα φτιάχνει με παντρεμένους. Για ποιο λόγο κάποιοι, πάμε τώρα στο δεύτερο λόγο, γιατί κάποιοι άνθρωποι επιλέγουν να τα φτιάχνουν με δεσμευμένους ή με παντρεμένους, γιατί να κάποιοι άνθρωποι κάνουν αυτή την επιλογή? Επειδή θέλουν να προβάλλουν τα αποθυμένα τους για έναν πατέρα ή μία μητέρα που δεν είχαν, ή για έναν πατέρα ή μία μητέρα που έχασαν από εξωσυζυγικό δεσμό του πατέρα ή εξωσυζυγικό δεσμό της μητέρας για απιστία. Υποσυνείδητα δηλαδή τα φτιάχνουμε παντρεμένους ανθρώπους μεγαλώνοντας, προσπαθώντας να κλέψουν τη μαμά ή τον μπαμπά από ξένα παιδιά, όπως έκλεψαν το δικό τους μπαμπά ή τη δική τους μαμά κάποιοι άλλοι. Και μπορεί να μην τους έχει κλέψει κανένας τον μπαμπά ή τη μαμά, μπορεί να είναι η αφήγηση αυτή ότι σας έκλεψαν τον μπαμπά ή σας έκλεψαν τη μαμά, γιατί γνωρίζουμε πολύ συχνά ότι σε περιπτώσεις διαζυγίου συμβαίνει το φαινόμενο της γονικής αποξένωσης, που μπορεί ο ένας γονέας να στρέφει τα παιδιά κατά του άλλου και ο γονέας ο οποίος είναι θύμα απιστίας και μετά χωρίζει το ζευγάρι να αποξενώνει ο ίδιος ο απατημένος τα παιδιά και να πουλάει το παραμύθι ότι ο πατέρας σας απάτησε και σας παράτησε για αυτή τη γυναίκα, ή η μάνα σας με απάτησε και σας παράτησε για αυτό τον άντρα. Ενώ στην ουσία ήταν αυτή που πήραν τα παιδιά από αυτό που τους έχει απαντήσει και τους έχει χωρίσει, και αυτοί που τα έχουν στρέψει εναντίον του. Δείχνει έντονη προσωπική ψυχοπαθολογία το να επιδιώκει ένα πρόσωπο να τα φτιάχνει με παντρεμένους ή παντρεμένες. Ότι έχει daddy issues ή mommy issues, και συγκεκριμένα τέτοιου είδους issues. Daddy issues σημαίνει θέματα με τη σχέση με τον πατέρα, mommy issues σημαίνει θέματα με τη σχέση με τη μητέρα, αλλά τέτοιου είδους θέματα. Δηλαδή, μεγάλωσα όταν ήμουν παιδί με μία μάνα που ήταν απούσα, με μία μάνα που ήταν αδιάφορη, με μία μάνα η οποία δεν μου έδινε σημασία και έδινε προσοχή και σημασία στον πατέρα μου ή στη δουλειά της ή οπουδήποτε. Οπότε, εγώ πάω και τα φτιάχνω με παντρεμένες γυναίκες για να κλέψω εκείνη τη μαμά από τα παιδιά τους και να νιώσω με έναν εντελώς ψυχανόρημο και όχι υγιή τρόπο, ψυχοπαθολογικό τρόπο, ότι παίρνω το αίμα μου πίσω. Ή μεγάλωσα σε μια οικογένεια που ήταν πολλά τα παιδιά.
υπήρχε συναισθηματική παραμέληση. Νιώθω ότι ο πατέρας μου δεν ασχολιόταν μαζί μου. Μπορεί να ήταν αφοσιωμένος στη δουλειά του, μπορεί να ήταν αφοσιωμένος στα χόμπι του, μπορεί να ήταν αφοσιωμένος στον αλκοολισμό του, στον τζόγο. Δεν ξέρω πού ήταν αφοσιωμένος ο κάθε απόν πατέρας. Οπότε εγώ τώρα που μεγάλωσα, πάω και τα φτιάχνω με παντρεμένους άνδρες, προκειμένου να κλέψω τον πατέρα από εκείνα τα παιδιά, γιατί και εγώ όταν ήμουν παιδί δεν είχα πατέρα. Αντιλαμβάνεστε πόσο αρρωστημένο σκεπτικό είναι όλο αυτό. Και επίσης ο τρίτος λόγος για τον οποίο κάποιοι άνθρωποι επιλέγουν να τα φτιάχνουν με παντρεμένους ή δεσμευμένους ανθρώπους είναι επειδή έτσι έχουν συνηθίσει. Οι πρώτες ερωτικές σχέσεις που έχει ένας άνθρωπος στη ζωή του, αν είναι ψυχοπαθολογικές αυτές οι πρώτες ερωτικές σχέσεις, αν εμπεριέχουν ψυχοπαθολογία και στη συνέχεια δεν κάνει ψυχοθεραπεία ένα πρόσωπο για να ξεπεράσει τα τραύματα που του προκάλεσαν οι πρώτες σχέσεις, μπορεί αυτές οι πρώτες σχέσεις οι προβληματικές να λειτουργούν ως πρότυπο για τις επόμενες ερωτικές σχέσεις. Μας ελκύει δηλαδή αυτό που είναι οικείο, αυτό που μπορούμε να αναγνωρίσουμε, αυτό που ξέρουμε πώς να το διαχειριστούμε. Αν δηλαδή μια κοπέλα σε πολύ νεαρή ηλικία, στα 18, στα 19, στα 20, ήξερα περίπτωση που στα 15 μια κοπέλα τα είχε φτιάξει με έναν παντρεμένο 30, τώρα μιλάμε για περίπτωση πριν 20 χρόνια, που την είχα ακούσει δίκη κουτσομπολιού, δεν είχα επαφή με την κοπέλα και είχα πει στη συμμαθήτρια της που μου το μετέφερε ότι πρέπει να πας να της πεις ότι πρόκειται για μία σχέση η οποία εμπίπτει στα πλαίσια της τεράστιας διαφοράς ηλικίας που μπορεί να θεωρηθεί και κακοποίηση ανηλίκου. Εφόσον στην Κύπρο δεν είναι τα 15 χρόνια όπως είναι στην Ελλάδα το ηλικία συνένεσης. Και το γεγονός ότι τα 15 χρόνια είναι η νόμιμη ηλικία συνένεσης στην Ελλάδα εμένα με ξεπερνά, γιατί αν ένα κορίτσι 15 ετών τα φτιάξει με έναν παντρεμένο 30 ετών, μιλάμε σίγουρα σε εκείνη την περίπτωση για το ότι ο παντρεμένος, ο 30χρονος που έχει τη διπλάσια ηλικία από το κοριτσάκι, το εκμαυλίζει στην ουσία. Το καταστρέφει ψυχικά και συναισθηματικά. Λοιπόν, μιλήσαμε για τους λόγους για τους οποίους είναι εξαιρετικά ηλίθιο κάποιος να τα φτιάξει με κάποιον που είναι παντρεμένος, παντρεμένη, δεσμευμένος, δεσμευμένη. Εξηγήσαμε γιατί κάποιοι άνθρωποι επιλέγουν να τα φτιάχνουν με δεσμευμένους και τώρα μας μπαίνει το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου. Τι γίνεται στην περίπτωση που κάποιος ή κάποια παριστάνει τον ελεύθερο ή την ελεύθερη ενώ δεν είναι? Δεν έχουμε χρόνο σε αυτό το επεισόδιο να απαντήσουμε αυτό το ερώτημα. Στο επόμενο επεισόδιο, το 62, θα μιλήσουμε για το πώς μπορούμε στις πρώτες επαφές με έναν πιθανό ερωτικό σύντροφο, στην πρώτη φάση της γνωριμίας, να ανιχνεύσουμε τυχόν ψέματα, κοροϊδίες και unavailability, μη διαθεσιμότητα του ανθρώπου αυτού. Περισσότερα γι' αυτό στο επόμενο επεισόδιο του podcast. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε μέχρι το τέλος. Θα χαρώ πολύ στα σχόλια να διαβάσω τις δικές σας απόψεις, τις δικές σας εμπειρίες γιατί όχι και τις δικές σας τοποθετήσεις πάνω σε αυτά που ανέπτυξα. Καλή συνέχεια.